Από την άλλη, βέβαια, έχουν τεράστια ευθύνη και οι τοπικέ κοινωνίε. Πριν από μια εβδομάδα μου στείλανε μια φωτογραφία από τη Λευκάδα, από την παραλία Μήλο. Μια καταπληκτική, έξοχη παραλία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Την ξέρετε, κύριε Σαρδίδη. Λοιπόν, ευτυχώ δεν έχει εκεί ούτε καντίνε, ούτε ομπρέλε, ούτε τίποτα. Δεν λέω ότι είναι κακό να υπάρχουν ομπρέλε και τραπεζοκαθίσματα όπου πρέπει και με σχεδιασμό. Αλλά πήγε κάποιο και ισοπαίδωσε ένα κομμάτι τη παραλία για να βάλει καντίνα. Όλα παράνομα. Είδα το site τη Λευκάδα στο τοπικό που ανέβασε το θέμα. Επικοινώνησα με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχο μου είπε, ήταν κατηγορηματικό. Όσο είμαι εγώ εδώ Δήμαρχο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο στην παραλία Μήλο. Λοιπόν, αλλά αντιλαμβάνεστε, πρέπει να είμαστε από παντού με 800.000 μάτια, γιατί από κάπου θα σου έρθει. Γιατί? γιατί δεν υπάρχει κεντρικό σχεδιασμό, και γιατί? και γιατί για να επανέλθω στο θέμα του άρθρου 34. Ο αυθερεταντή ξέρει ότι όλο και κάπου θα βρει μια προστασία. Μικρή ή μεγαλύτερη.